ότι χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που η ομάδα κέρδισε και έκανε χαρούμενο στους Έλληνες φιλάθλους. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Σίγουρα έχει κλείσει μία μαύρη σελίδα που ομολογουμένως ήταν μαύρη για την εθνική μας. Στο ποδόσφαιρο όμως αυτά συμβαίνουν, δυστυχώς συνέβη σε εμάς και δεν θα είμαστε παρόντες στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Νομίζω όμως η σημερινή νίκη σκέπασε τη μαύρη σελίδα με μία λευκή και από εδώ και μετά ανοίγει ο δρόμος τα παιδιά αυτά να δουλέψουν ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για την προκριματική φάση του Μουντιάλ της Ρωσίας. Αυτό που με ρωτήσατε περί προπονητή. Έχω κάνει πάρα πολλές επαφές με αξιόλογους προπονητές. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλήξαμε για διάφορους λόγους. Δεν είναι της ώρας για να αναφερθώ. Με τον κύριο Σούστερ να το αναφέρω αφού με ρωτήσατε. Δεν θα αποφύγω την ερώτηση. Και θα πω το εξής. Έγινε συμφωνία την προηγούμενη βραδιά και συμφωνήσαμε να πάμε την πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πήρα ομόφωνα την απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και δυστυχώς ο μάνατζερ του κυρίου Σούστερ ανέρεσε τη συμφωνία και μας είπε ότι δεν ισχύουν αυτά, ισχύουν κάτι άλλο. Δεν τον τιμάει τον κύριο, όπως δεν τον τιμάει το ότι την άλλη μέρα το μετάνιωσε και μου έστειλε email που το έχω στο τηλέφωνο μου μέσα αυτή τη στιγμή και το κρατάω και για απόδειξη ότι ξέρετε όπως τα είπαμε, ναι τώρα συμφωνούμε και του λέω η εμπιστοσύνη χάθηκε, δεν μπορούμε να επανέλθουμε και έτσι τέλειωσε το θέμα. Αλλά η διαφωνία δεν ήταν στο θέμα του βοηθού προπονητή δηλαδή. Εγώ λοιπόν συνέχισα να έχω επαφές με προπονητές και θα συνεχίσω να έχω μέχρι να καταλήξουμε στο σημείο που πρέπει, στα μέτρα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό θέμα, που μπορούμε να έχουμε το ύψος ας πούμε του ποσού, διότι μην ξεχνάτε ότι πληρώνουμε και έναν άλλον προπονητή. Και όπως καταλαβαίνετε η οικονομία της χώρας, στην οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε όλοι γενικά και η Ομοσπονδία ασφαλώς δεν το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο και νομίζω ότι θα έχουμε έναν προπονητή. Μην όμως δένετε τα λόγια που λέω κάποιες φορές, τα οποία δεν μπορώ εγώ να προδικάσω αυτό που λέω, διότι ναι εγώ το επιθυμώ, αλλά κάποια στιγμή όπως βλέπετε κλείνει στον προπονητή και μετά σου γίνει κάτι άλλο. Τι να κάνω. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά ο χρόνος πιέζει με την έννοια ότι στα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλλου θα πρέπει η εθνική με αυτή τη νέα μαγιά παικτών που είδαμε απόψε να έχει προπονητή. Στο Λουξεμβούργο λοιπόν θα έχουμε προπονητή στο φιλικό παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε. Έχουμε μέχρι τις 13 του Νοέμβρη ένα διάστημα ενός μηνός. Νομίζω ότι είναι αρκετό για να καταλήξουμε. Εγώ ευελπιστούσα ότι θα είχαμε καταλήξει και πιο μπροστά. Αλλά εντάξει, δεν είναι καμιά φορά όπως τα σχεδιάζεις. Κάνεις διαπραγμάτευση, δεν μπορείς να υποκύψεις σε πιέσεις, σε εκβιασμούς και όλα αυτά, για να μην αναφερθώ ποιοι τα κάνουν αυτά. Κάποια στιγμή θα τα πείτε, θα τα αποκαλύψετε αυτά όταν τελειώσουν και πραγματικά. Τι να πω, υπάρχουν μάνατζερ οι οποίοι κατευθύνουν τους προπονητές και τους σέρνουν από τη μύτη. Αν αυτοί οι προπονητές καταδέχονται οι μάνατζερ να τους σέρνουν από τη μύτη, είναι άξιοι της μοίρας τους. Και μια ερώτηση για τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύετε ότι αφού είχε κριθεί πλέον ο αποκλεισμός, μήπως έπρεπε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα νέα παιδιά λίγο νωρίτερα? Δεν είμαι εγώ ο προπονητής, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη, που είχε την ευθύνη και αυτός που θα την έχει στη συνέχεια, από την Ομοσπονδία δεν θα δεχτεί υποδείξεις, δεν θα υπάρξουν. Ο προπονητής θα κάνει μόνος του τη δουλειά που θα το αναθέσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή εμφάνιση. Λοιπόν, Βασίλη, ο λόγος και πάλι σε εσένα.